καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης στο τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριε Κάκα, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, κύριε Κάκα, δεν είναι λίγο τώρα να σου λέει ο CEO της Google, ο Γενικός Διευθυντής, ότι υπάρχει ένα ζήτημα και μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί έχουν παρουσιάσει και το chatbot BART από πλευράς της Google. Υπάρχουν και άλλοι παροχοί, η Microsoft, η Bing, οι οποίοι επίσης λανσάρουν τα προϊόντα αυτής της τεχνητής νοημοσύνης. Τι κανόνες πρέπει να θεσπιστούν? Το τι συμβαίνει όντως είναι μια καινούργια επανάσταση, βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα φέρει μεγάλες αλλαγές. Mm-hmm. Μπορούμε να τη συγκρίνουμε με την βιομηχανική, επιστημονική επανάσταση. Ζούμε σε αυτήν την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, που είναι μια προέκταση της πληροφορικής. Και για να είμαι ειλικρινής, κανείς δεν μπορεί πραγματικά να προβλέψει πώς θα είναι το μέλλον σε 5, 10, σίγουρα σε 20, 25, 30 χρόνια είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις mm-hmm. πώς θα είναι το μέλλον. Ναι, αλλά βασικά, ξέρετε, τώρα, αυτό που ανησυχεί τον περισσότερο κόσμο είναι, θα αντικατασταθούν οι άνθρωποι από την τεχνητή νοημοσύνη? Δηλαδή, αν μπορεί ένα bot ή ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης να κάνει τη δουλειά που μπορεί να κάνει ένας γιατρός, ένας λογιστής, ένας αρχιτέκτονας ενδεχομένως, ένας συγγραφέας, τότε αυτό που βάζει το ανθρώπινο δυναμικό και τις δυνατότητες του? Ξέρετε, όπως κάθε εφεύρεση του ανθρώπου, από τις πιο απλές διαχρονικά είναι εκεί για να βοηθήσουν τον άνθρωπο, για να του δώσουν καινούργιες δυνατότητες. Ελπίζουμε ότι και η τεχνητή νοημοσύνη αυτό θα κάνει, ότι θα εμπλουτίσει τις δυνατότητες του ανθρώπου. Τώρα, όντως, η πρόκληση είναι πιο μεγάλη σε αυτήν την τεχνολογική εξέλιξη, διότι μιλούμε για μια εξέλιξη που παρέχει νοημοσύνη, εμφυΐα σε οποιοδήποτε πεδίο της ανθρώπινης εμφυΐας θέλουμε και ακόμα και γενική εμφυΐα. Mm-hmm. Έτσι είναι πιο μεγάλη πρόκληση. Το έχουν αντιληφθεί οι κυβερνήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει αντιληφθεί. Έχει βγάλει και νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη που πέρασε πρόσφατα. Ονομάζεται AI Act, ο νόμος της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν βγει και προηγούμενες κάποιες ρυθμίσεις. Αλλά η εξέλιξη είναι τόσο ραγδαία που μπορεί να βγαίνουν αυτοί οι νόμοι, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τους εφαρμόσεις, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις τι σημαίνουν αυτοί οι νόμοι, mm-hmm. ποια είναι η ουσία τους και να τους εφαρμόσεις. Αν θέλετε να κάνουμε ένα παραλληλισμό με αυτόν τον περιβόητο νόμο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ναι, ναι. Αυτό είναι σχετικά εύκολο να το καταλάβει κάποιος τι σημαίνει και να αρχίσει κάποιες διαδικασίες για να εφαρμόσει τον νόμο ή να γίνεται η λειτουργία του κράτους και της κοινωνίας βάσει αυτού του νόμου. Ναι. Το πώς ρυθμίζει την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία, όπως είπετε προηγουμένως, θα μας βοηθήσει, ελπίζουμε, στις ανάγκες της ιατρικής που έχουμε, στις ανάγκες της εκπαίδευσης που έχουμε, στις ανάγκες της επίλυσης διαφορών με έναν, ας πούμε, πιο ομαλόν τρόπο. Mm-hmm. Θέλουμε τα προτερήματα, θέλουμε αυτά, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που να μην δημιουργούνται παράπλευρες ενέργειες οι οποίες είναι κακές. Όπως παραδείγματος χάρη έχει γίνει και στην επιστημονική επανάσταση. Yeah. Θέλαμε το αυτοκίνητο, θέλαμε το αεροπλάνο, θέλαμε τα ψυγεία, θέλαμε όλα αυτά. Και όμως αυτά έρχονται με έναν τίμημα της κλιματικής αλλαγής. Και κάτι παρόμοιο μπορεί και σίγουρα θα συμβεί κάποια μόλυνση του νοηματικού μας κόσμου, της κοινωνίας μας, mm-hmm. θα συμβεί με αυτήν την τεχνολογία, εάν την αφήσουμε να καλπάζει όπως καλπάζει
Και όπως είπα, είναι δύσκολη η ρύθμιση αυτής της τεχνολογίας. Κύριε Κάκα, αυτή η τεχνολογία περισσότερο θα είναι χρήσιμη εξ όσων αντιλαμβανόμαστε στα χέρια μεγάλων εταιριών και κολοσσών, οι οποίοι θα μπορούν να εκμεταλλεύονται τη χρήση του AI για να παράξουν τις εργασίες και να αναπληρώσουν θέσεις ενδεχομένως σε ανθρώπινο δυναμικό. Στα χέρια του απλού ανθρώπου, τι όφελος μπορεί να προκύψει από το AI? Πολύ καλό η ερώτηση. Η ελπίδα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι δημόσιο αγαθό. Ναι. Και έτσι πρέπει, και έτσι ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσουν οι κυβερνήσεις να μετατρέψουν αυτή την τεχνολογία σε δημόσιο αγαθό. Uh-huh. Ένα παράδειγμα. Θα το έχει ο κάθε πολίτης, ο κάθε άνθρωπος θα έχει αυτή την τεχνολογία από την οποία θα παίρνει μια πρώτη άποψη για ένα ιατρικό πρόβλημα που έχει. Αν δεν νιώθει καλά, θα μπορεί μια πολύ σοβαρή εκτίμηση της κατάστασης